Με το σκηνικό της αδιανόητης τραγωδίας αποτυπωμένο στα μάτια και την ψυχή τους, επιβάτες του πλοίου που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του θανάτου του 36χρονου Αντώνη Καριώτη, κάνουν λόγο για μια αδιανόητη τραγωδία. Το βίντεο ντοκουμέντο της φρίκης σοκάρει και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Ο 36χρονος που ήταν από νωρίς στο λιμάνι τρέχει για να μπει στο πλοίο την τελευταία στιγμή, ενώ το πλήρωμα λύνει τους σκάφους. Απάνθρωποι και κτίνοι. Έπεσε ο άνθρωπος μέσα στη θάλασσα. Έβγαλαν εντολή ότι δεν φέρει καμία ευθύνη μέσα το πλοίο και το πλήρωμα. Καμία ευθύνη. Τον έσπρωξαν μέσα. Ο άνθρωπος χαροπάλευε. Γύρισε, κοίταξε πάνω γιατί τον φωνάζανε δολοφόνο και μπήκε μέσα να πιει το καφέ του. Το θύμα φτάνει στο μέσο του καταπέλτη που δεν έχει ακόμη σηκωθεί. Δύο μέλη του πληρώματος πετάγονται μπροστά του και τον σπρώχνουν βία, όχι μία, αλλά τρεις φορές. Στα δευτερόλεπτα που στάθηκαν μοιραία, ο άτυχος Αντώνης από τον Άγιο Νικόλαο φαίνεται να χάνει την ισορροπία του, ενώ ο καταπέλτης διπλώνει και να χάνεται στη δίνη που προκαλούν οι μηχανές του πλοίου. Τώρα, μόλις. Σπρώχνει μία φορά, δεύτερη φορά, στην τρίτη πέφτει κάτω. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω, δεν έγινε καμία κίνηση μετά. Λέει, έλα, πάμε, πολύ ήρεμα. Όπως έχει διαρρεύσει το βίντεο αυτό ακριβώς. Έναν άνθρωπο να τον εσπρώχνουνε, να τον ρίχνουν από τη ράμπα κάτω. Τρεις φορές, όχι μία, την τρίτη φορά έπεσε μέσα. Η οργή και η αγανάκτηση για τους αυτόπτες μάρτυρες ξεχυλίζει όταν μιλούν για το σκηνικό της φρίκης. Σύμφωνα με το βασικό μάρτυρα, το θύμα φαίνεται ότι χτύπησε και στην τσιμεντένια προβλήτα, με συνέπεια να μην έχει καμία ελπίδα να παλέψει για να σωθεί. Μιλούν μάλιστα για στιγνή αδιαφορία από το πλήρωμα που έδωσε το πράσινο φως να φύγει το πλοίο χωρίς να κάνει καμία κίνηση για να βοηθήσει το θύμα, είτε να καλέσει σε βοήθεια τις λιμενικές αρχές. Κάει κατευθείαν έτσι στο έδαφος, δηλαδή πάει ότι να βρει και πέφτει οριζόντια. Χτύπησε, ναι. Του φώναζα, τι κάνεις, σταμάτα, τίποτα. Όχι μόνο εγώ, όλο το κατάστρωμα. Όπως εξηγούν οι επιβάτες, με δάκρυα στα μάτια, έβλεπαν από το κατάστρωμα του πλοίου τα μέλη του πληρώματος να αποθούν το θύμα και ούρλιαζαν ζητώντας τους να σταματήσουν, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Δεν φώναζε, αφού πνίγηκε, κατάπιε 15 κιλά νερό. Φούλιαξε μέσα, τον επήρε μέσα η θάλασσα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σοκράτη Τσαντήρη, που έκανε την νεκροψία και αποδίδει το θάνατο σε πνιγμό, το θύμα φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, από τις οποίες προφανώς έχασε τις αισθήσεις του, με συνέπεια να πνιγεί. Τον άνθρωπο τον τραβήξουν μέσα, τον σπρώξαν. Έχουν δει όλα. Και τον άνθρωπο την ώρα που γύρισε, ήταν πνιγμένος, βλέπανε. Εκεί έχουν σοκαριστεί όλοι. Μια γυναίκα που επέβαινε στο πλοίο Έλληρος καταγράφει ένα ακόμη σπαρακτικό ντοκουμέντο, με την ίδια να εκλιπαρεί όσους ήταν στο λιμάνι να τον βοηθήσουν. Ενώ το πτώμα του θύματος επιπλέει στα νερά του λιμανιού, στο βίντεο φαίνεται το Blue Star να αποπλέει σαν να μην συνέβη τίποτα. Ο αυτοπτής μάρτυρας που προσπαθούσε να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του από το σκληρό θέαμα έσπευσε αμέσως με άλλους επιβάτες να αναζητήσει τον κυβερνήτη, ζητώντας βοήθεια για το άτυχο θύμα. Καταγγέλει όμως απόλυτη αδιαφορία και παραπλάνηση των επιβατών που είδαν τον Blue Star να επιστρέφει αργότερα στον Πειραιά, χωρίς οι περισσότεροι να έχουν ενημερωθεί για όσα είχαν συμβεί. Ότι οι άνθρωποι πήγαν να επικοινωνήσουν με τον καπετάνιο να τον ενημερώσουν οι ίδιοι που το είδανε. Και δεν τους δέχτηκε. Τραβηχτήκαν όλοι πίσω γιατί για κάποιο λόγο φοβούνται. Για ποιο λόγο να φοβόμαστε? Μπορεί να ήμουν εγώ. Μία μάνα κλαίει σήμερα. Ένας αδερφός κλαίει σήμερα. Άρα τι κάνουμε? Με εισαγγελική εντολή το πλοίο που συνέχισε τον απόπλου χωρίς να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια στο θύμα επέστρεψε στην προβλήτα όπου συνελήφθησαν τα μέλη του πληρώματος που εικονίζονται στο ντοκουμέντο της φρίκης όσο και ο πλοίαρχος. Είναι εγκληματίες όλοι. Και να πρέπει να φύγουν όλοι από εδώ.